Σχεδόν δύο δουλειές κάνω. Ο Αλέξανδρος είναι 28 ετών και δουλεύει ως φυσικοθεραπευτής. Αμείβεται με το βασικό μισθό και δεν πιστεύει ότι όποια αύξηση του είναι αρκετή, γι' αυτό και έχει δύο δουλειές. Έχουμε αρκετά έξοδα και αναγκαζόμαστε να κάνουμε και άλλα πράγματα για να βγούμε λίγο πιο άνετα. Αλλιώς με τα χρήματα αυτά είναι δύσκολο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, τουλάχιστον 395.000 εργαζόμενοι, δηλαδή ένα στους έξι, έχουν δύο δουλειές, είτε δύο μισθολόγια, είτε μισθολόγιο και μπλοκάκι για να τα βγάλουν πέρα. Το ότι πληρώνουμε σε τιμολόγια παντού, δεξιά-αριστερά, και τα σούπερ μάρκετ εκεί που έχουν πάει, θα βοηθήσει πολύ λίγο. Έως την Τρίτη, ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης θα παραλάβει την πρόταση του ΚΕΠΕ για το ποσοστό της αύξησης στον κατώτατο μισθό. Σε αυτή λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις των συνδικάτων και των εργοδοτικών φορέων. Κανείς δεν έχει αντίρρηση να ανεβούν οι κατώτατοι μισθοί, αλλά αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά για να μην υπάρξουν παρενέργειες και την πληρώσουν τελικά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Η ΓΕΣΕΕ προτείνει αύξηση της τάξης του 15,8%, δηλαδή κατώτατο μισθό, στα 826 ευρώ. Ενώ η πρόταση του ΙΜΕ ΓΕΣΕΒΕΕ τοποθετεί τον κατώτατο μισθό κοντά στα 780 ευρώ, αυξημένο κατά 9,4%. Η Τράπεζα της Ελλάδος εισηγείται αύξηση 3 έως 5%, δηλαδή στα 750 ευρώ. 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθούς πάνω από το βασικό δεν επηρεάζονται από την αύξηση, γι' αυτό και τα συνδικάτα διεκδικούν την επέκταση των κλαδικών συμβάσεων. Μια οικογένεια με δύο παιδιά δυστυχώς δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με αυτή την αύξηση, διότι η ακρίβεια έχει βαρέσει στο κόκκινο και τα έξοδα τρέχουν χωρίς δυστυχώς να μπορέσουμε να τα προλάβουμε. Αυτό που διεκδικούμε είναι η υποχρεωτικότητα των κλαδικών συμβάσεων. Όποιες κλαδικές συμβάσεις υπογράφονται, πρέπει το Υπουργείο να τις κηρύσει ως γενικός υποχρεωτικός. Η εισήγηση του Κωστή Χατζηδάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για την αύξηση στον κατώτατο θα πρέπει να γίνει έως τις 10 Μαρτίου.